Η καμπάν από την εκκλησία της Αγίας Άννας, στον καταβλισμό των Ρωμά, στη Νέα Λικαρνασσό, ηχεί πένθυμα. Η Μεγάλη Παρασκευή, ταυτισμένη με το θείο δράμα φέτος για τους κατοίκους του καταβλισμού έχει μια διαφορετική πραγματικότητα, αφού είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχουν με ευλάβεια στις λειτουργίες στην εκκλησία που φτιάχτηκε μέσα στον καταβλισμό δίπλα στα σπίτια τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες όλες οι γυναίκες εδώ του καταβλισμού, επειδή έχουμε μια εκκλησία δικιά μας που μπορούμε να ερχόμαστε να προσκυνήσουμε για το κάθε δι πρόβλημα που έχει κάθε Σπίτι. Μια εκκλησία που για πρώτη φορά φέτος θα ακουστούν οι ήχοι της Μεγάλης Εβδομάδας και ήδη μοσχοβολούν τα λουλούδια που στόλισαν με ευλάβεια πάνω στον επιτάφιο της. Ήρθαμε εδώ, μαζέψαμε όλα τα λουλούδια, τα αγοράσαμε, φτιάξαμε τον επιτάφιο, ήταν πολύς κόσμος εδώ, όλος ο χωριός. Ήταν πολύ ωραία. Πόσο χαιρόσαστε για την Αγία Άννα? Πολύ. Πολύ, γιατί κάνουμε ένα πράγμα στο χωρίο μας πρώτη φορά. Ήμασταν πολύ συγκινημένοι που κάναμε αυτό δεν είχαμε ξανακάνει έτσι να στολίσουμε επιτάφιο και να έχουμε δικιά μα εκκλησία εδώ. Όλη τη νύχτα με συγκίνηση, όπω λένε, και λουλούδι το λουλούδι στόλισαν τον επιτάφιο για να μπορούν σήμερα να προσκυνούν και να συμμετέχουν στο θείο δράμα, αναγνωρίζοντα αυτέ τι ημέρε τη βαθιά όπω τόνισαν πίστη του. Ήρθαν εδώ, βοηθήσαν όλοι, γιατί εμεί τώρα αυτό ήταν για μας πρώτη φορά πώς να στολίσουμε ένα επιτάφιο; και είχαμε και μια συγκίνηση, είχαμε και μια, ένα τρακ αλλά όμως αυτό το ξεπεράσαμε επειδή είμαστε δυνατές και το φτιάξαμε, το κάναμε πανέμορφο. Θα έρθει και ο παπά Μινάς και κανονικά όπως κάνουμε σε, σε όλες τις εκκλησίες ε, θα κάνουμε και εμείς. Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο. Ναι, ναι, το Μεγάλο Σάββατο, Ανάσταση, κανονικά. Ο επιτάφιος στο παρεκκλήσι της Αγίας Άννας που φτιάχτηκε με τα χέρια μικρών και μεγάλων κυριών του καταβλισμού, θα παραμείνει στολισμένο μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Με του κατοίκου του καταβλισμού να προσκαλούν τους πολίτες του πολίτε του Ηρακλείου να τον επισκεφθούν και να τιμήσουν τη θρησκευτική παράδοση. Τα αγοράσαμε, λίγα μαζέψαμε από τα σπίτια μα που έχουμε όλε, Γαρουφάλη και 30 στα σπίτια μα. Τα αγοράσαμε και κάθισαν όλη η ομάδα και στολίγαμε το πιτάφιο. Πόσο χαρούμενοι είστε που έχετε δει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και καλούμε και κόσμο να έρθει να γνωρίσει εμά και την εκκλησία μα. Ε, να δει ότι είμαστε κι εμεί άνθρωποι και καλοδεχούμενοι, δεχόμαστε τον κόσμο. Οι Άγιε Μέρε τη Μεγάλη Εβδομάδα στον Καταβλισμό κάθε χρόνο τιμώνται με βλάβια και τήρηση όλων των παραδόσεων. Ενώ ανήμερα του Πάσχα, ο εορτασμός επίσης περιλαμβάνει όλο το έθιμο τυπικό. Την ημέρα του Πάσχα στα σπίτια μα χορεύουμε, τρώμε, κάνουμε, αλλά δεν δούμε και στην εκκλησία. Παίρνουμε αρνιά, μπύρε, βάζουμε τραγούδια, χορεύουν οι γυναίκε, το έθιμο αυτό κρατάμε. Να είναι όλο ο κόσμο δυνατό. Να μην έχει προβλήματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα όλος ο κόσμος. Να φύγουν τα προβλήματα και καλό Πάσχα να έχουν. Σε όλο το κόσμο υγεία, χαρά, ευτυχία, πάντα δυνατός και γερός και να είμαστε κι εμείς γεροί για να ξαναφτιάξουμε τον επιτάφιο στην Αγία Άννα.